Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων Γιάννης Γκεζρελής μιλάει στον τηλεοπτικό φακό για το συνδυασμό του που θα πλαισιώνεται από νέα και άφθαρτα πρόσωπα. Ο κ. Γκεζρελής φωτογραφίζει τα συμφέροντα, όπως λέει, των μεγαλοεργολάβων που θέλουν να το θέσουν εκτός Δήμου και προειδοποιεί με αντεπίθεση. Πραγματικά έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα διάφορα γκλόμπος ότι τρέχει ένα γκάλωπ από μια συγκεκριμένη εταιρεία χωρίς να έχει το όνομά μου μέσα, παρότι εγώ έχω δηλώσει ότι θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος με νέα και άφθαρτα πρόσωπα στην πολιτική του Δήμου Κορινθίων, άτομα τα οποία θέλουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει μια εμπειρία πίσω μου που μπορούμε να διεκδικήσουμε το Δήμο Κορινθίων, όμως σε αυτό το γκάλωπ εγώ δεν είμαι μέσα. Δεν είμαι μέσα παρότι ότι πρώτος έχω δηλώσει ότι θα είμαι υποψηφίος δήμαρχος Κορινθίων και ήδη με όλα μου τα στελέχη είμαστε σε διαδικασίες. Απλά περιμένουμε το νομοσχέδιο να δούμε πώς θα είναι και τι θα είναι, εάν υπάρχουν τοπικά συμβούλια, δεν υπάρχουν κλπ. Όμως τελευταία αποδείχθηκε ότι οι εργολάβοι γύρω από το Δήμο Κορινθίων έχουν παραγγείλει, όπως κάνουν πάντα, σε συγκεκριμένα κέντρα παραπληροφόρησης όσον αφορά τα γκάλωπ. Όλοι τα ξέρουμε, είναι η γνωστή τακτική του μηδενίζουμε τον αντίπαλο, είναι, όπως είπα και χτες, συμβόλαια πολιτικού θανάτου του αντιπάλου, λέγοντας ψέματα ότι ο Α έχει 50%, ο άλλος 30%, ο άλλος 2%, ο άλλος 3%. Εγώ αυτά τα κέντρα και αυτή την παράγκα είπα θα την κρεμίσω. Και θα την κρεμίσω. Ειλικρινά σας μιλάω ότι είμαι αποφασισμένος αυτά τα πράγματα να εκλείψουν πλέον από το Δήμο Κορινθίων, που ορισμένα κέντρα, όπως είπα και όλοι τα ξέρουμε, προσπαθούν έντεγνα να μηδενίσουν τον πολιτικό αντίπαλο χρόνια τώρα. Γι' αυτό ζητάω πραγματικά να πέσουν οι τόνοι, να κάνουμε μια αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο και όχι επίπεδο φθορά στον αντιπάλο. Σήμερα έχουμε αυτό. Αύριο, εάν θα γίνει, θα έχουμε κάτι άλλο με τα βρώμικα αυτά κόλπα των κολλητών και των εργολάβων. Λέω και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα κόλπα, αυτή η παράγκα θα κρεμιστεί. Οι εργολάβοι και τα κέντρα παραπληροφόρησης και εξουσίας στο Δήμο Κορινθίων έχουν πλέον πάρει την κατιούσα. Ελπίζουμε ότι θα το καταλάβουν γρήγορα. Αλλιώς θα αρχίσουμε κι εμείς ένα βρώμικο πόλεμο που ξέρουμε, τουλάχιστον εγώ ξέρω, ότι πώς γίνεται και πού γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.